Ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θέλησε να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις πως η Ελλάδα βγήκε από τα μνημόνια αλλά δεν θα επαναλάβει τα ίδια λάθη. Το τέλος των μνημονίων δεν συνιστά επαναφορά στο παρελθόν, αλλά ιστορική τομή με το παρελθόν. Την προσεχή περίοδο, θέλω να σας διαβεβαιώσω, θα συνεχίσουμε τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Στο debate που ακολούθησα με τους ευρωβουλευτές βγήκαν τα μαχαίρια με τον Ισπανό εκπρόσωπο της συντηρητικής πτέρυγας. Le veo cambiado, señor Tsipras. Muy cambiado. Y me alegro. Se han dado pasos positivos, pero queda mucho camino por recorrer y algunas dudas por despejar. Μου είπε βεβαίως ότι άλλαξα. Δεν ξέρω αν είναι κακό αυτό. Κακό είναι κάποιοι να παραμένουν αδιόρθωτοι. Ahora usted tiene dos opciones. Continuar por el camino de las reformas que acaba de emprender o volver al populismo y al radicalismo. Στον εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος, ο Πρωθυπουργός ανταπάντησε με καρφιά για τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας που ανήκει στην ίδια Ευρωπαϊκή Παράταξη. Δυστυχώς, αρχηγοί στην παράταξη αυτή γίνονται συνήθως τα τέκνα κάποιων πετυχημένων ή μη, αλλά προηγούμενων πρωθυπουργών. Μην ψάχνετε σε εμάς για νεποτισμό, ούτε για πελατειακό κράτος. Περίμενα αλήθεια να αισθανθείτε πως είστε εδώ ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος και να μην μεταφέρετε την εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Εκτός αν θεωρείτε ότι ο νεποτισμός είναι να εκλέγεται ο αρχηγός ενός κόμματος με εκατοντάδες χιλιάδες ψήφους και όχι μέλη οικογενειών στελεχών του κόμματός σας να υπηρετούν στην κυβέρνηση. Απέναντι στις αιχμές ορισμένων ευρωβουλευτών, κυρίως από τη συντηρητική παράταξη, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα κατάφερε ενώ πολλοί το αμφισβητούσαν. Κάποιοι από εσάς το 2015 φοβηθήκατε το ΣΥΡΙΖΑ και την αριστερά που διεκδικούσε και διεκδικεί μια καλύτερη Ευρώπη. Σήμερα, όσοι το πιστέψατε αυτό, οφείλετε να παραδεχτείτε ότι πέσατε έξω. Ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Ευρωκοινοβούλιο για να διαβεβαιώσει ότι παρά τους ενδιασμούς ορισμένων που νόμιζαν ότι είναι αριστερός και ριζοσπάστης, έφερε σε πέρα στο αντιλαϊκό έργο που ανέλαβε. Τον θυμόμαστε πράγματι στις πλατείες των αγανακτισμένων αγκαλιά με τους ακροδεξιούς να στείλουν κρεμάλες επειδή δεν γίνονταν βαθιές μεταρρυθμίσεις. Παραμύθια έλεγε τότε, παραμύθια λέει και τώρα.